Τρίτη σήμερα, κυρίες και κύριοι, αφού σας καλημερίσω προηγουμένως από το σχόλιο της ημέρας από τον εξαιρετικό τηλεοπτικό σταθμό Βεργίνα, τρίτη σήμερα και πλησιάζουμε μέρα με τη μέρα, πολύ γρήγορα, τις εκλογές του 2023, 21 Μαΐου του Αγίου Κωνσταντίνου και της Ελένης, και κάθε μέρα που περνάει διαπιστώνουμε ότι θα έχουμε διάφορα παράδοξα στις κάλπες. Εκλογές 2023 λοιπόν. Το ερώτημα που προκύπτει είναι, μπορεί να υπάρξει λύση από την πρώτη κάλπη? Πολλοί λένε το βλέπουν ελαφρώς χλωμό. Εγώ το βλέπω απολύτως απίθανο. Απόλυτη μαυρίλα. Δεν πρόκειται να υπάρξει λύση στην πρώτη κάλπη, διότι θα διαψευστούν και θα εκτεθούν οι δημοσκοπικές εταιρείες, όπως εξετέθηκαν στην Τουρκία, όπως εξετέθησαν και στην Κύπρο. Ας υποθέσουμε λοιπόν ότι η Νέα Δημοκρατία χτυπάει πρωτιά, όπως όλα δείχνουν. Θα τη χτυπήσει την πρωτιά. Το θέμα είναι τι ποσοστό θα έχει η πρωτιά. Προφανώς θα βάλει κάτω τα νούμερα για να υπολογίσει αν μπορεί να διεκδικήσει σχηματισμό αυτοδύναμης κυβέρνησης στην επόμενη εκλογική αναμέτρηση, γιατί στην πρώτη πρέπει να πάρει 48% επειδή έχουμε απλή αναλογική, αλλά ούτως ή άλλως θα παραλάβει απλώς μια διερευνητική εντολή στο πλαίσιο ενός παιχνιδιού εντυπώσεων με στόχο να καταδείξει ότι η απλή αναλογική οδηγεί σε αδιέξοδο. Γιατί να το καταδείξετε αυτό, κύριε Μητσοτάκη? Τι θα πει η απλή αναλογική οδηγεί σε αδιέξοδο? Αν κάποιος δεν πάρει το 51% όπως δεν το πήρανε στην Τουρκία, κοιτάει να συμμαχήσει. Και αν δεν μπορεί να συμμαχήσει, όπως συμμάχησε ο Κυριτσάρογλου με άλλα 5 κόμματα, τότε κοιτάει να βρει μια λύση για να έχουμε αποτέλεσμα το οποίο είναι εξόχως δημοκρατικό. Η ενισχυμένη αναλογική, κύριε Πρωθυπουργέ και κύριοι των άλλων κομμάτων, είναι δημοκρατία? Να βγαίνει ένα κόμμα με 38% πρώτο και επειδή είναι ενισχυμένη αναλογική να παίρνει 40 βουλευτές δώρο επειδή είναι πρώτο και να το παίζουμε ότι είμαστε χώρα δημοκρατική? Σπάντα πού πουθενά αλλού αυτά. Μόνο δημοκρατική χώρα δεν είμαστε όταν πρόκειται με την ενισχυμένη αναλογική να δημιουργήσουμε μια κυβέρνηση μαϊμού, η οποία δεν έχει την πλειοψηφία του κόσμου, αλλά έχει την πλειοψηφία των κόλπων που έχετε κάνει για να βγαίνετε πρώτο κόμμα με δώρο 40 έδρες, οπότε το πέσετε ότι έχετε την πλειοψηφία σε έδρες, αλλά έχετε την μειοψηφία όσον αφορά το λαό. Αυτό φυσικά είναι εργαλείο περαιτέρω συσπήρωσης για το δεύτερο γύρο, εφόσον φυσικά έχει ήδη καταγράψει πάνω από 33%, ένα ποσοστό το οποίο το θεωρώ ρεκόρ, την άλλη μεριά ορισμένοι το θεωρούν οριακό, για να επιτευχθεί ένα μονοκομματικό σχήμα στο επόμενο γύρο. Στην αντίθετη περίπτωση θα πρέπει αναγκαστικά να συζητήσει με το ΠΑΣΟΚ, παρά το γεγονός ότι ουσιαστικά έχει κόψει τις γέφυρες επικοινωνίας προχθές ο κ. Πρωθυπουργός. Αλλά η πολιτική είναι τόσο παραμυθάδες και τόσο εκτός πραγματικότητας, που άλλα λένε το πρωί, άλλα το μεσημέρι και ξαναλένε τα ίδια που είπαν το πρωί το βράδυ. Και με πρόσθετο πρόβλημα στο τραπέζι, ο Ανδρουλάκης θα επιμείνει μέχρι τελικής πτώσεως ότι αν θέλει η Νέα Δημοκρατία να συνεργαστεί με το ΠΑΣΟΚ, δεν πρέπει να είναι ο κύριος Μητσοτάκης πρωθυπουργός. Δεν πρέπει δηλαδή να είναι στην πρωθυπουργική καρέκλα, όπως τουλάχιστον διατείνεται η Χαριλάου Τρικούπη. Και τούτο γιατί θεωρεί ανυπέρβλητο, κυρίες και κύριοι, θεωρεί ανυπέρβλητο το πρόβλημα την υπόθεση των υποκλοπών, ενώ παράλληλα πιστεύει ότι ο σημερινός πρωθυπουργός κινείται μακριά από την κουλτούρα των συνεργασιών. Και καλά κάνει. Δικαίωμά του είναι. Φυσικά πάντα υπάρχει και το λεγόμενο μαλακό μαξιλάρι, όσο και αν ως σήμερα ξορκίζεται το ενδεχόμενο συνεργασίας με το κόμμα Κανελόπουλου, στην περίπτωση φυσικά που το ΕΑΝ, το κόμμα του Κανελόπουλου, δηλαδή το οποίο βγήκε στην επιφάνεια λόγω Κασιδιάρη, διαβεί την πόρτα της Βουλής. Λόγω Κασιδιάρη λοιπόν ο κύριος Κανελόπουλος με το ΕΑΝ, εάν διαβεί την πόρτα της Βουλής, τότε δεν αποκλείεται να γίνει μια συνεργασία με αυτό το κόμμα από την πλευρά του κυρίου Μητσοτάκη, ένας κύριος Κανελόπουλος για τον οποίο πολλά λέγονται. Έχει αποδειξεί κατ' επανάληψη ότι στη ζωή και στην πολιτική πάντα προκύπτουν παράδοξα. Και μία ακόμα επισήμανση πρέπει να καταθέσω. Ο κύριος Βελόπουλος, ο αγαπημένος μου κύριος Βελόπουλος, που όταν άμα τεθεί εκτός Βουλής θα αισθάνομαι ιδιαίτερα ικανοποιημένος, υποστήριξε ότι υπήρξε αντισφαιρίση μεταξύ ορισμένων βουλευτών
και της κυβερνούσας παράταξης. Ο κύριος Βελόπουλος, για να προετοιμάσει τον κόσμο ότι δεν πρόκειται να εκλεγεί, κάθε, και λέει κάθε μέρα διάφορες πολιτικές φιλοσοφίες που δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα. Την ίδια ώρα υπάρχουν ηγετικά κλιμάκια του ΠΑΣΟΚ, τα οποία έχουν διαρρεύσει σε διάφορες γραμμές επικοινωνίας ότι δεν υπάρχει καμία περίπτωση να συνεργαστούν με το Μέγαρο Μαξίμου. Εγώ θα μπορούσα να πω Κυριακή κοντή γιορτή, η γνωστή παροιμία που τα λέει όλα. Ας εξετάσουμε όμως και ένα άλλο σενάριο, δηλαδή να προηγεί το ΣΥΡΙΖΑ, παρότι δημοσκοπικά δεν προκύπτει, όπως δεν προέκυπτο δημοσκοπικά και στην Τουρκία και βγήκε πάλι πρώτος σε ποσοστά ο Ερντογκάν. Αφήστε λοιπόν από τις πράξεις και τις παραλήψεις αξιωματικής αντιπολίτευσης, προκύπτει το συμπέρασμα ότι δίνει μάλλον άκεφα την προεκλογική μάχη. Πάντως, στελέχη της Κουμουνδούρου, στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, υποστηρίζουν ότι οι δημοσκοπήσεις δεν μπορούν να αποτυπώσουν με ακρίβεια τη συμπεριφορά του εκλογικού σώματος. Αληθές μεν είναι αυτό το πράγμα, επαρκές όμως για να προκαλέσει την πλήρη ανατροπή. Είδομεν λίαν συντόμως τι θα γίνει γύρω από αυτό το θέμα. Για την ώρα, αν δεχθούμε ότι οι συμπτώσεις δουλεύουν εναντίον της Νέας Δημοκρατίας, το βέβαιο είναι ότι η ΣΥΡΙΖΑ δουλεύει εναντίον του εαυτού του. Στέκομαι στο πιο πρόσφατο παράδειγμα που πήρε πάντα κοντά 2 εβδομάδες για να αποκηρύξει το ενδεχόμενο συνεργασίας με τον Βαρουφάκη, ενώ στο ίδιο χρονικό διάστημα κάλπαζε επικοινωνιακά ένα παραμύθι της Χαλιμάς, το οποίο το βαφτίζω ο μπαμπούλας του σχεδίου Δήμητρα. Δήμητρα είναι ένα νόμισμα που φανταστήκανε για τις τράπεζες και να γίνει ένα νόμισμα ντόπιο εδώ στην Ελλάδα, εκτός από το ευρώ, να λέγεται Δήμητρα. Ακόμα και αν δεχθούμε ότι αυτό δεν έχει την παραμικρή σχέση και είναι μια οικονομική βλακεία, μια επικίνδυνη οικονομική βλακεία, την οποία μόνο βλάκες τη λένε, τότε σε επίπεδο εντυπώσεων πήρε όλα τα λεφτά της δημοσιότητος. Με αυτά και με αυτά λοιπόν, καταλήγουμε για ακόμα μια φορά στο ΠΑΣΟΚ, που είναι και πάλι ο μόνος πιθανός εταίρος. Σε περίπτωση φυσικά που ο ΣΥΡΙΖΑ προηγείται στην πρώτη κάλπη. Και πάλι όμως το ότι το Αδρουλάκης αναφέρεται και στο πρόσωπο του Αλέξη Τσίπρα, εγώ το θεωρώ παράξενο. Ανεξάρτητα αν τεκμηριώνονται όλα αυτά τα οποία λέω ή όχι, επαρκώς η άποψη περί τρίτου προσώπου στον Πρωθυπουργό, διακρίνω πίσω από τη σχετική επιχειρηματολογία μια απροθυμία από τη Χαριλάου Τρικούπη να συνεργαστεί με οποιαδήποτε από τα δύο μεγάλα κόμματα για λόγους εσωτερικής συνοχής, διότι μέσα στο ΠΑΣΟΚ τρώγονται μεταξύ τους στην κυριολεξία. Μόνο σάρκες δεν τρώνε. Κατά τα άλλα, στην ιδεολογία τρώγονται. Το διατάφτα για να κλείνουμε. Η αίσθησή μου είναι ότι σε αυτές τις εκλογές ενδέχεται να έχουμε μεγάλες εκπλήξεις. Φαίνεται στις δημοσκοπήσεις μια ψιλοενισχυμένη ποσοστιαία άνοδος του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος. Και ακόμα δεν έχει κατακάτσει ο Κουρνιακτός. Για να καταλάβουμε τι θα συμβεί με τους ψηφοφόρους της ακροδεξιάς πολυκατοικίας. Η ακροδεξιά πολυκατοικία είναι πανίσχυρη και θα διέλυε την κατάσταση εάν κατέβαινε ο Κασιδιάρης. Δεν κατέβηκε όμως ο Κασιδιάρης και περιμένουμε τώρα από τους ψηφοφόρους της ακροδεξιάς πολυκατοικίας πού θα οδεύσουν και ποιον θα προτιμήσουν. Ούτε βέβαια γνωρίζουμε πώς θα εκφραστεί η λεγόμενη αντισεισμική ψήφος, η οποία είναι πολύ ισχυρή, όταν ο κόσμος είναι απόλυτα επηρεασμένος από τη φτώχεια. Είναι απόλυτα επηρεασμένος ότι δεν του φτάνουν τα λεφτά που παίρνει το μήνα. Είναι απόλυτα και θανατηφόρα επηρεασμένος από το δολοφονικό έγκλημα των Ντεμπών. Με όλα αυτά τα πράγματα, κυρίες και κύριοι, πρέπει να σας πω ότι προμηνύεται μια εξαιρετική, ενδιαφέρουσα εκλογική βραδιά την Κυριακή που μας έρχεται. Μέχρι τότε, βέβαια, θα αναφερθούμε και σε άλλα θέματα. Σε αυτό το σημείο σας αποχαιρετώ. Να είστε καλά.